Με λένε Ατζάρα Νίκο, δουλεύω στη Samba Coffee Roasters ως head roaster στο κομμάτι specialty coffees και εργάζομαι εδώ τα τελευταία 5,5 προς 6 χρόνια. Στις τελευταίες εβδομάδες και μήνες θα έλεγα, προετοιμάζομαι για τη συμμετοχή μου στο διαγωνισμό του μπαρίστα που θα γίνει στις 11 με 14 Φλεβάρι στη Χορέκα. Έχω διαγωνιστεί αρκετές φορές στο παρελθόν, αυτή θα είναι η έκτη φορά που διαγωνίζομαι. Πρώτη μου συμμετοχή το 2015. Γιατί διαγωνίζομαι ξανά? Πολύ ωραία ερώτηση και πολλές φορές το ρωτάω και εγώ στον εαυτό μου. Γενικά ο διαγωνισμός με έκανε καλύτερο, σε κάνει καλύτερο στη δουλειά σου, σε κάνει καλύτερο άνθρωπο, δοκιμάζεις τα όρια σου, δοκιμάζεις αντοχές σου, συνεχώς ανακαλύπτεις πράγματα. Και τα πρώτα μου βήματα που ξεκίνησα στο διαγωνιστικό κομμάτι, διαγωνιζόμουν στο Brewers Cup, στο φίλτρου, οπότε το φίλτρου είναι ένα τεράστιο κομμάτι, δεν σταματάει ποτέ το brewing, να πειραματίζεσαι. Και επειδή μου άρεσε πάρα πολύ και μου άρεσε ακόμα να πίνω φίλτρου αρκετά μες στη μέρα μου, όπως και εσπρέσο, με βοήθησε να εξελιχθώ, να εξελίξω και τη γεύση μου, να πειραματίζομαι, να πειράζει, δηλαδή και μισό γραμμάριο παραπάνω στην εκχύληση που θα αλλάξεις, αυτό θα σου αλλάξει όλο το τελικό σου μπρου, με αποτέλεσμα αυτό σε συνεχή διαδικασία και σε συνεχό research, σε κάνει καλύτερο και στις γνώσεις και στο brewing και ως brewer και γενικά στη δουλειά σου. Τους τελευταίους μήνες θα έρθω το πρωί κανονικά στην εταιρεία, θα δω από τι έχω από δουλειές στο κομμάτι της εταιρείας, δηλαδή τι καφέδες έχω να καβουρδίσω, θα δω τι ελλείψεις υπάρχουν στους καφέδες στα speciality και, στους καφέδες που ασχολούμαι. Οπότε θα κοιτάξω να κάνω πρώτα αυτό, οπότε να καβουρδίσω πρώτα μες στη μέρα μου τους καφέδες ώστε να υπάρχουν για τους πελάτες μας. Και το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα και αργά το βράδυ θα ασχοληθώ με το κομμάτι του διαγωνισμού και, και της ρουτίνας μου, το πρόγραμμά μου δηλαδή. Θα κάνω προπόνηση. Προπονούμε στη Samba Coffee Roasters, δηλαδή μέσα στην εταιρεία που εργαζόμαστε. Έχουμε διαμορφώσει ένα χώρο τον τελευταίο χρόνο, το διαμορφώσαμε διαφορετικά από ό,τι δηλαδή το μεγαλώσαμε, το επεκτείναμε με φώτα, με εξοπλισμούς, με ό,τι χρειάζεται, δηλαδή ένα σύγχρονο lab να πληρεί όλους τους κανόνες δηλαδή. Και ξεκινάω την προπόνησή μου εκεί, μόνος μου στην αρχή, ώστε να φτιάξω το πρόγραμμα έτσι όπως εγώ το θέλω και το έχω στο μυαλό μου. Έχω δηλαδή μια ιδέα. Βήμα-βήμα-βήμα-βήμα στείνω το λόγο μου, στείνω το πρόγραμμα, βήμα-βήμα σιγά-σιγά και στο τέλος, δηλαδή όταν θα έρθει το κομμάτι των δοκιμών, εκεί θα δοκιμαστεί από όλη την ομάδα και από τον Κώστα, τον Καλαφατά, τον ιδιοκτήτη της εταιρείας και τον Μιχάλη τον Κατσιαβό που έχει εμπειρία στο κομμάτι του μπαρίστα, ως τέταρτος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα μπαρίστα στο Άμστερνταμ και πανελλήνιος πρωταθλητής του 18. Οπότε υπάρχει σχετική εμπειρία στο κομμάτι των διαγωνισμών και του εσπρέσο. Όλοι μαζί θα κάτσουμε δηλαδή, να δούμε δηλαδή, τις λεπτομέρειες, αλλά αυτό αργότερα, δηλαδή προς το τέλος. Αν είμαι ενθουσιασμένος, ναι, φυσικά, πάρα πολύ. Γι' αυτό κιόλας παίζω, έτσι. Αν δεν είμαι ενθουσιασμένος και δεν το ήθελα, δεν με αναγκάζει κανείς. Όπως επίσης είναι αυτό που εγώ μ' αρέσει στο κομμάτι του διαγωνισμού, ότι κάθε φορά θα πάρεις κάτι διαφορετικό. Οπότε αυτό είναι και που με ενθουσιάζει, αυτό είναι το κίνητρο δηλαδή. Και φυσικά αν δεν μου άρεσε, δεν θα το έκανα. Πόσες ώρες προπονούμε? Δεν υπάρχει κάτι στάνταρ. Δηλαδή μπορούμε να ξεκινήσουμε από 3 ώρες και πάνω. Είναι αναλόγως δηλαδή και η μέρα κατά πόσο θα έχει πάει. Δηλαδή αν μπορέσω να τελειώσω νωρίτερα με τις δουλειές μου μέσα, δηλαδή με quality control, με καβουρδίσματα και αυτά και έχω ξέρω εγώ αρκετές ώρες μπροστά, θα ασχοληθώ από τις 3-4 σε κανονικούς ρυθμούς, θα ασχοληθώ από τις 4 και μετά. Μέχρι τις 8-9 το βράδυ, δηλαδή μιλάμε για 4-5 ώρες το μίνιμουμ. Και το μάξιμουμ βάζει και 8 και 10 ώρες και ούτω καθεξής. Δηλαδή, όσο χρόνο έχεις, τον ελεύθερο, να το πούμε έτσι, τον σπαταλάς στην προπόνησή σου και στην προετοιμασία σου. Ναι, φυσικά δουλεύω ταυτόχρονα, γιατί εννοείται ότι αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Δηλαδή, έχουμε τη δουλειά μας, δουλεύουμε σε μια εταιρεία, δουλεύουμε σε έναν χώρο, αλλά γενικά και παιδιά δηλαδή, που διαγωνίζονται δουλεύουν σε καταστήματα, ως μπαρίστα. Και παλιότερα, δηλαδή, πριν, όταν έπαιξα την πρώτη και τις δύο πρώτες φορές, δεν δούλευα στην εταιρεία, δούλευα σε coffee shop. Οπότε δούλευα κανονικά τη βάρδιά μου 8 ώρο, 10 ώρο αναλόγως τι δουλεύεις, και μετά ή πριν
κάνεις προπονήσεις. Εννοείται, είναι δύσκολο, πιεστικό, γιατί συν όλο, ξέχωρα από όλο το άγχος που έχεις, δηλαδή με το κομμάτι του διαγωνισμού, να σου πάνε όλα τέλεια, να μην έρθει και το τελευταίο κουπάκι που παρήγγειλες ή ξέρω εγώ κάτι που είδες, ένα, οτιδήποτε που θέλεις να έχεις στο πρόγραμμά σου και το έχεις ως άγχος αυτό, έχεις και το άγχος της δουλειάς σου, τύπου να μην ξεμείνω από καφέδες, να υπάρχουν ημερομηνίες στους καφέδες, γιατί όταν καβουρδίζεις ένα καφέ δεν μπορείς να πηγαίνεις στον πελάτη σου δύο ημερών καφέ, οπότε πρέπει να υπάρχει ένα στόκ. Που αυτό σημαίνει ότι κάθε εβδομάδα πρέπει να καβουρδίζονται κάποια συγκεκριμένα κιλά. Οπότε ναι, είναι αγχωτικό. Είναι αγχωτικό σίγουρα. Σίγουρα. Πώς ισορροπώ τη δουλειά με την προπόνηση και την προσωπική ζωή? Σε αυτό είμαι πολύ τυχερός, διότι ο άνθρωπος που έχω δίπλα μου με στηρίζει πάρα πολύ. Δηλαδή, καθόμαστε μαζί και βλέπουμε λεπτομέρειες. Έρχεται εδώ, της κάνω προγράμματα, με τραβάει βίντεο, μου λέει την παρατήρησή της. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο πρόγραμμα, διότι έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το νευρογλωσσικό προγραμματισμό και γενικά με την ψυχολογία και με τη γλώσσα του σώματος και με όλα αυτά. Οπότε με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Και είναι κάτι που της αρέσει και εκείνης πάρα πολύ. Οπότε, αν θα πάμε σπίτι, θα μιλήσουμε γι' αυτό μόνο. Ναι, οκ, okay, σίγουρα κάποιες φορές είναι εκείνη η γυναίκα, σου λέει ρε φίλε, πάμε μια βόλτα να κάνουμε κάτι. Και εγώ είμαι απλά μόνο δουλειά, προπόνηση και σπίτι πάω για ύπνο και τρώω και κάνω μπάνιο. Τουλάχιστον είναι πολύ ελαστική σε αυτό και είμαι πολύ τυχερός πραγματικά. Αλλά ναι, είναι δύσκολο και θέλει μεγάλη κατανόηση από τον άνθρωπό σου. Εντάξει, το καλό είναι ότι είμαστε έτοιμοι, αλλά όσο πλησιάζουν οι μέρες, ξέρεις, είναι αυτό ότι άντε να έρθει, άντε να έρθει, άντε να έρθει, αλλά όταν βλέπεις ότι πλησιάζει, λες, όχ, έρχεται. Που εντάξει, νομίζω το συνειδητοποιείς μόνο όταν ανεβαίνεις πάνω και λες, εντάξει, όλη αυτή η κόπη σου, όλοι αυτοί οι μήνες, ήρθες εδώ να το κάνεις, να κάνεις αυτό που ξέρεις και νομίζω ότι δεν πρέπει να κάνεις τίποτα άλλο από το να το χαρείς. Ο διαγωνισμός πήγε πάρα πολύ καλά. Κατακτήσαμε την πρώτη θέση. Ήταν ένα τρομερό και πρωτόγνωρο συνέστημα για μένα. Δεν το πίστευα. Δηλαδή ήμουν πάνω και λέω τώρα όντως. Με είπε δεύτερο, με είπε πρώτο. Το είχα χάσει λίγο για μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να συνειδητοποιήσω ότι οφ, ναι, είσαι πρώτος. Εντάξει, μεγάλη ευτυχία και δικαίωση για μένα μπορώ να πω, διότι είναι κάτι που πάλευα πάρα πολλά χρόνια να κατακτήσω μια πρωτιά. Με όλες τις δυσκολίες, με όλα τα πράγματα όπως έχουμε ήδη αναφέρει. Οπότε ναι, θεωρώ ότι ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία και επιτέλους οι κόποι μου ανταμείβονται και ότι κατέκτησα το στόχο αυτό.